Καταρχήν, με κλείσει η διαπίστωσή σας ότι φέτος έχουμε προβλήματα. Νομίζω πριν από λίγο ήρθα από μία σύσκεψη που είχαμε με τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την Κούνου Ποκτονία. Πιστέψτε μου ότι αυτή η φετινή χρονιά είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Ήταν σοφή η απόφαση του Περιφερειάρχη να γίνει τριετές πρόγραμμα Κούνου Ποκτονίας, γιατί καταλαβαίνετε κάθε φορά που γινόταν για ένα χρόνο, πέρναγε ο χρόνος και δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Μέχρι να συντονιστούν οι υπηρεσίες, μέχρι να μπουν οι εταιρείες, μέχρι να γίνουν οι διαγωνισμοί. Πέρναγε ο χρόνος, ο κρίσιμος χρόνος της Κούνου Ποκτονίας και είχαμε σοβαρά προβλήματα κουνουπιών. Θα σας καλέσω να σκεφτείτε τι γινόταν με τα κουνούπια πριν από 2, 3, 4 χρόνια. Έτσι λοιπόν ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Στατούλης, έβαλε ένα πρόγραμμα μπροστά τριετίες. Πέρσι το πρόγραμμα πήγε αρκετά καλά. Φέτος, πριν από λίγο ήρθα από μια ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με την Κούνου Ποκτονία. Πριν από λίγο ήρθα από αυτή τη σύσκεψη. Τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση φέτος από πέρσι και ευελπιστούμε ότι έτσι όπως πάνε ο προγραμματισμός μας και η υλοποίηση αυτού του τριετούς προγράμματος, του χρόνου θα είμαστε ακόμα περισσότερο καλύτερα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούμε να απαλλαγούμε εντελώς από τα κουνούπια, διότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Και επιτρέψτε μου να σας πω σε αυτό το σημείο, έχουμε δυστυχώς, είναι μια ευκαιρία να κάνω μια σοβαρή έκκληση απέναντι στον κάθε ένα πολίτη ξεχωριστά, έχουμε και τη συμμετοχή των πολιτών, την αδιαφορία τους πολλές φορές, τη μη συμμετοχή τους. Τι γίνεται με τα κουνούπια? Εμείς μπορεί να ψεκάσουμε όλους τους δημόσιους χώρους, όπου υπάρχουν έλλη, όπου υπάρχουν νερά, όπου υπάρχουν εστίες ανάπτυξης των κουνουπιών. Εκεί λοιπόν τα έχουμε καταφέρει και έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Όλο αυτό το πρόγραμμα μπορεί να αναστέλλεται, διότι ένας πολίτης αδιάφορος, επιτρέψτε μου να πω για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, μπορεί να αφήσει ένα βαρέλι ή μία πισίνα γεμάτη νερό και να καταστρέψει όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε σαν περιφέρεια και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία ξοδεύουμε, χρήματα του ελληνικού λαού. Έτσι λοιπόν μου δίνεται την ευκαιρία να παρακαλέσω και να προκαλέσω τους πολίτες καθέναν ξεχωριστά, στο σπίτι του, στη γειτονιά του, να γίνει αρρωγός αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται στην περιφέρειά μας, έτσι ώστε να απαλλαγούμε από την έντονη παρουσία των κουνουπιών, που είναι εποφελία της υγείας των πολιτών πρώτα απ' όλα, αλλά και υποφελία της οικονομίας μας, γιατί φανταστείτε τώρα σε τουριστικές περιοχές να έρχεται ο τουρίστας και να μεταφέρει στην πατρίδα του μια κακή εμπειρία ενός τσιμπήματος από κουνούπι. Έτσι λοιπόν είναι συνολική η προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που ενημερώνουμε και στα σχολεία και τους κατοίκους. Ήδη θα ξεκινήσουμε τώρα τη νέα σεζόν πάλι το πρόγραμμα το οποίο είναι ενημέρωση των πολιτών μέσω Facebook, μέσω Sports και διαφόρων άλλων μέσων ενημέρωση των πολιτών και ευελπιστούμε ότι η τρίτη χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη από τη φετινή η οποία είναι εξαιρετικά καλή. Για να δείτε λοιπόν τώρα πόσο φταίνε τα κουνούπια ή τι άλλο φταίει και ο καθαρός πυρετός έχει πλημμυρίσει την Πελοπόννησο και βέβαια οι κτηνοτρόφοι μας βρίσκονται σε απόγνωση. Ακούστε. Καταρχήν δεν μπορούμε να συνδέσουμε την κουνουποκτονία αυτή καθ' αυτή για την οποία μίλαγα μέχρι τώρα με τον καταρροϊκό πυρετό. Ο καταρροϊκός πυρετός είναι μία ίωση η οποία ναι μεν μεταφέρεται με ένα είδος κουνουπιού το κολικοειδές, υπάρχουν 1500 είδη κουνουπιών, δεν προβλέπεται στην καταπολέμηση της κουνουποκτονίας για την οποία συζητούσαμε προηγουμένως, δεν προβλέπονται όλα αυτά τα 1500 είδη κουνουπιών, προβλέπονται συγκεκριμένα κουνούπια τα οποία μεταφέρουν την ελαιονοσία. Αυτό είναι η απόφαση, αυτό το πρόγραμμα υλοποιούμε, αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτεί η κοινή υπουργική απόφαση από τα Υπουργεία μας. Τώρα, μας προέκυψε στην Πελοπόννησο ένας ιός που προσβάλλει τα εγωπρόβατα, ο καταρροϊκός πυρετός, που έχει σαν φορέα μετάδοσης ένα είδος κονοποειδούς που λέγεται κουλικοειδές. Εμείς άμεσα από τη στιγμή που αντιλήφθημεν αυτό το και που έγινε η πρώτη καταγγελία για αυτό το
πρόβλημα του καταργικού πυρετού. Οι υπηρεσίες μας κινητοποιήθηκαν άμεσα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά το στενό περιβάλλον της υγείας, το οποίο υπηρετούσαν αντιπεριφερειάρχης. Αλλά από αίσθημα ευθύνης, τόσο ο Περιφερειάρχης, όσο και εγώ και η κυρία Νικολάκου και το σύνολο και η Αντιπεριφερειάρχης των Περιφερειακών Ενωτήτων, Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, κινητοποιηθήκαμε άμεσα με τις υπηρεσίες τις κτηνιατρικές. Έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να έχουμε έναν θετικό απολογισμό. Βεβαίως υπάρχει ο ιός ακόμα. Σε ό,τι αφορά την Λακωνία και τη Μεσσηνία, ο ιός δεν έχει εξαλειφθεί. Έχουμε κρούσματα καθημερινά. Δεν είναι καθημερινά, αυξανόμενα. Ελεγχόμενα και αυξανόμενα. Σε ό,τι αφορά την Μεσσηνία, την Αργολίδα και την Κορινθία, σε ό,τι αφορά την Μεσσηνία έχουμε ύφεση του προβλήματος. Στη δε Κορινθία και Αργολίδα έχουμε στασιμότητα. Δηλαδή είχαμε ένα κρούσμα στην Αργολίδα, δεν έχουμε καταγγελία για άλλο κρούσμα. Στην Κορινθία είχαμε ένα κρούσμα και έχουμε δύο ύποπτα τα οποία είναι στη διαδικασία έλεγχου. Ελπίζω να μην είναι θετικό το αποτέλεσμα. Και ήδη προχωράμε στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Το αντιμετωπίζουμε με δύο τρόπους. Άμεσα εμείς από ένα πρόγραμμα της κουλοποκτονίας είχαμε εξασφαλίσει ένα μικρό κεφάλαιο και ξεκινάμε να παρεμβαίνουμε στις στάνες στις οποίες έχει παρουσιαστεί το πρόβλημα. Έχουμε κάνει σε κάθε περιφερειακή ενότητα ευρύτατες συσκέψεις με τη συμμετοχή των υπηρεσιών ΕΜΟ του Ιδίου, άλλων παραγόντων, αλλά κυρίως με τους κτηνοτρόφους. Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους σε καθημερινή βάση οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, ακόμα θα σας έλεγα και με προσωπικά τηλεφωνήματα, στα σπίτια τους δηλαδή. Είμαστε όλοι σε μια συντεταγμένη προσπάθεια ώστε να αναστείλουμε αυτή την επιδημία του καταργικού πυρετού που αφορά, επαναλαμβάνω, μόνο τα εγωπρόβατα. Για μια ακόμα φορά θα πω ότι δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, δεν έχει διεθνώς παρουσιαστεί αυτός ο ιός να προσβάλλει τον άνθρωπο μέχρι σήμερα. Τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί, δηλαδή το γάλα και το κρέας προσβεβλημένων ζώων, δεν έχουν επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, και αυτό το λέω για να καθησυχάσω τους πολίτες. Και επιπλέον με την ευκαιρία θέλω να ξαναπαρακαλέσω για μια ακόμα φορά, όπως είπα και προηγούμενα, μοχλός, ισχυρός μοχλός αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι πρέπει να περιφρουρήσουν και να προστατεύσουν την περιουσία τους. Τι σημαίνει αυτό και τι τους καλούμε να κάνουν? Τους ζητάμε λοιπόν να πάνε στην κτηνιατρική υπηρεσία της περιφερειακής τους ενότητας, να πάρουν πληροφορίες και να συμβουλευτούν τον ιδιώτη κτηνίατρο τους, να αγοράσουν τα φάρμακα, να κρατήσουν την απόδειξη, το τιμολόγιο, τη συνταγή και το κουτί που εμπεριέχει το φάρμακο, έτσι ώστε όταν οι υπηρεσίες εκταμιεύσουν ένα ποσό το οποίο ο κύριος Στατούλης με προσωπική του παρέμβαση κατάφερε να πάρει από την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εσωτερικών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε ό,τι μπορέσουμε ανάλογα με το ποσό να αποζημιώσουμε τους κτηνοτρόφους. Έτσι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό η προσωπική παρέμβαση των ίδιων των κτηνοτρόφων. Εμείς ως αρχή, ως περιφέρεια, παρεμβαίνουμε άμεσα με αυτό το μικρό κομμάτι, το χρηματικό που σας είπα προηγούμενα, στους στάβλους οι οποίοι έχουν προσβληθεί, και από εκεί και πέρα ήδη έχουμε βάλει μπροστά και προχωράμε τη διαδικασία τη γραφειοκρατική, γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, είναι γνωστό σε όλους, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ζητήματα και να χρηματοδοτήσουμε άμεσα
όλες αυτές τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Πάντως, και κλείνοντας, θέλω να καθησυχάσω τους πολίτες. Νομίζω το ελέγχουμε. Ο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης θα μας βρει ακόμα πιο έτοιμους, γιατί την περίοδο εκείνη θα αρχίσει να επανακάμπτει ή να αναπτύσσεται ξανά, αν δεν τον έχουμε ξεπεράσει. Πρέπει να σας πω για παράδειγμα ότι το 2000 που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, Θράκη μέχρι και την Λαμία, η πρώτη χρονιά είχε 1500 κρούσματα, η επόμενη χρονιά είχε 150 και η μεθεπόμενη 0. Ευελπιστούμε ότι εμείς θα καταφέρουμε η επόμενη χρονιά να έχει 0.